Μέα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό με την ίδια να μπαίνει σε καραντίνα. Πρόκειται για το τρίτο κρούσμα κορονοϊού στο Παγνή από τις αρχές της πανδημίας μέχρι και σήμερα, ενώ σε επίπεδο χώρας οι υγειονομικοί που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό ξεπερνούν τους 600, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές εργαζόμενους. Διαγνώστηκε προχτές, η εργαζόμενη δούλευε αυτές τις μέρες και η πραγματική αιτία που οι εργαζόμενοι, οι υπόλοιποι που ήρθαν σε επαφή με τον συνάδελφό μας δεν βγήκαν σε καραντίνα, είναι ότι δεν αποτελούν υψηλού κινδύνου εργαζόμενοι που μπορεί να νοσήσουν και εκείνοι. Θεωρούμε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι προσαρμοσμένα στη λογική του ελάχιστου δυνατού κόστους. Η ΜΕΑ είναι σε καραντίνα. Οι συνάδελφοί της δουλεύουν. Γι' αυτό το λόγο του πρωτοκόλλου που κρατιέται ότι είναι χαμηλής μεταδοτικότητας εντός του τμήματος και έτσι μπορούν να δουλέψει το τμήμα με ασφάλεια. Η ΜΕΑ, η οποία διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό, επέστρεψε από άδεια, ενώ ακολουθήθηκε η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Για την ώρα δεν έχει αναφερθεί στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης κάποιος ιδιαίτερος προβληματισμός και πιεστική κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Γνωρίζετε ότι οι υγειονομικοί μας εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα. Συζητάμε εμείς, εργαζόμενοι, να παρθούν όλα αυτά τα μέτρα. Οι εργαζόμενοι που ήρθαν σε επαφή με τη ΜΕΑ που νόσησε, να βγουν σε καραντίνα, να γίνουν τα αντίστοιχα τεστ του κορονοϊού, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και τους ασθενείς. 600 σε όλη την Ελλάδα έχουν νοσήσει, όπως και εδώ έχουν νοσήσει 3. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι υγειονομικοί δεν είναι άτρωτοι, αλλά από την άλλη ζητάμε την ενίσχυση με προσωπικό. Στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου, πολίτες ενημερώνονται τηλεφωνικά ή μέσω mail, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα ο οργανισμός είναι κλειστός για το κοινό. Πέρα από τα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, 5 εργαζόμενοι διαγνώστηκαν αρχικά θετικοί στον κορονοϊό με τα γρήγορα τεστ, ενώ αναμένονται νέα αποτελέσματα για την επιβεβαίωση ή όχι. Και από τα 55 αυτά, τα 5 βγήκαν θετικά. Αυτά λοιπόν τα 5 τα έχουμε στείλει τώρα στο παιδί και στο νοσοκομείο. Από τα 5, οι 2 είναι πάλι εδώ στο κτίριο, οι 3 είναι πάλι από το χώρο κάτω των γερανών. Στην περίπτωση πάντως που διαπιστωθεί ότι 5 εργαζόμενοι είναι θετικοί στον κορονοϊό, τότε ενδέχεται να πάρθει απόφαση για κλείσιμο του λιμανιού, όπως σημείωσε ο Γιάννης Βαρδαβάς. Τότε αλλάζουν όλα. Πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα. Θα δούμε αν κλείσει το λιμάνι. Είναι θέμα οδηγιών πλέον του ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ θα αποφασίσει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κλείσει το λιμάνι. Ναι, σας είπα ότι αυτό είναι θέμα του ΕΟΔΗ. Υπάρχει, αν κρίνει ο ΕΟΔΗ ότι έχει πάρει έκταση, το θέμα να το κλείσουν. Εν τω μεταξύ, μαθητής Λυκείου διαγνώστηκε χθες θετικός στον κορονοϊό και μπήκε σε καραντίνα μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει σε καραντίνα, καθώς η πρώτη φορά μπήκε προληπτικά, διότι συγγενικό του πρόσωπο ήταν θετικό στο κορονοϊό.